την επιτυχημένη σειρά των εκδηλώσεών του στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη φιλοδοξεί να συνεχίσει το Σωματείο Οικογένεια και Παιδί στι 9 Απριλίου. 9 Απριλίου, λοιπόν, στι 9 συγκεκριμένα και μέρα Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα, θα έχουμε για ακόμη μια φορά, για τρίτη συνέχεια φορά, το αντάμωμα που θα γίνει στο Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο στην αίθουσα τελετών. Όπως κάθε χρόνο ανταμώνει η φιλανθρωπία ε, με την παράδοση. Όλες οι φιλές, ε, οι παραδοσιακές, θα χορέψουν για μας. Περίπου 400 χορευτές θα είναι εκεί, από Βλάχους, από Σαρακατσάνους, από Ποντίους, από Κρήτης, από όλες, όλες πάση περίπτωση, ε, Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει εκεί. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά για το Σωματείο και ε, η εκδήλωση γίνεται αποκλειστικά για να ενισχύσει τις δράσεις του φορέα μας. Το Σωματείο Οικογένεια και Παιδί στα τέσσερα χρόνια λειτουργία του ενισχύει οικονομικά και ψυχολογικά οικογένειε με ανήλικα παιδιά που έχουν πληγεί από την κρίση χάρη στη βοήθεια θελοντών από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και απλών καθημερινών ανθρώπων. Το Οικογένεια και Παιδί είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο. στόχο έχει τον άνθρωπο, είναι ανθρωποκεντρικό. οι δράσει μα έχουν να κάνουν με τι βασικέ ανάγκε των οικογενειών, κυρίω με ανήλικα παιδιά. Ε, παρέχουμε οπότε ε, φαγητό, ρουχισμό, είδη ε, οικιακή χρήση, οτιδήποτε χρειάζεται μια οικογένεια και ταυτόχρονα φροντίζουμε να πάμε την οικογένεια παρακάτω, ε, βρίσκοντα εργασία, αν μπορούμε, σε όποιο επίπεδο μπορεί να γίνει αυτό, συντάσσοντα βιογραφικά και κάνοντα κάποια ενισχυτική έτσι, δυναμική όσον αφορά τα εργαστήρια και μαθήματα ξένων Στη φιλαθροπική βραδιά συμμετέχουν σύλλογοι από πολιτικού συλλόγου του Νομού Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.